Λοιπόν, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα εξαποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέρει εξαποστάσεως προγράμματα, αιτήσεις γίνονται, για να καταλάβετε, μέσω της ιστοσελίδας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Λοιπόν, θα σας διακόψω. Ναι. Αυτό αφορά και προπτυχιακά. Και έχουμε τρία προπτυχιακά. Ως επιτοπλίστων έχουμε μεταπτυχιακά προγράμματα, mm-hmm. προσφέρουμε και τρία προπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Ποια είναι τα τρία? Διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά και σπουδές στον υλικό πολιτισμό. Αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ναι. Εξετάσεις προφορικές ή γραπτές? Είναι γραπτές οι εξετάσεις. Τώρα με εργασίες είναι, ναι, χρονοδιαγράμματα που πρέπει να υποβληθούν οι εργασίες. Πόσο χρόνο ολοκληρώνονται τα προπτυχιακά? Τα προπτυχιακά σε 4 χρόνια. Το ιδανικό είναι 4 χρόνια. Μπορούν να παίρνουν οι υποψήφοι φοιτητές θεματικές ανάλογα μέχρι 3 το κάθε εξάμηνο. Μπορεί κάποιος να λάβει και 2. Και μία, εξαρτάται από το δικό του προσωπικό χρόνο που έχει να δαπανίσει στο πτυχίο ουσιαστικά. Είναι επιπληρωμή τα πτυχία? Ναι, υπάρχει δίδακτρο, ναι, το οποίο πληρώνεται με την πορεία, με την πρόοδο των σπουδών. Ουσιαστικά, αν πάρεις ένα μάθημα, πληρώνεις το αντίστοιχο ποσό του ενός μαθήματος. Πληρώνεις το μάθημα. Το μάθημα είναι, ναι. Ναι. Και πόσοι Έλληνες έρχονται σε εισαγωγικά, γιατί ούτως ή άλλως είναι εξ αποστάσεως? Είναι εξ αποστάσεως, ναι. Απλά να σημειώσω κάτι για την εξέταση. Φροντίζουμε, καταρχήν, στην εξέταση απαιτείται φυσική παρουσία του φοιτητή. Επομένως, φροντίσαμε να γίνονται εξεταστικά τμήματα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Κρήτη, Ηράκλειο. Άρα μόνο η εξέταση χρειάζεται, ναι, φυσική παρουσία. Ναι. Τώρα με την πανδημία βέβαια έγινε και αυτή online. Εντάξει, θα δούμε πώς θα το προχωρήσουμε αυτό. Εάν θα κρατήσουμε το online εξ ολοκλήρου ή αν θα γίνονται τμήματα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Φαντάζομαι 2 φορές ίσως ή 3 το χρόνο. Κάθε μάθημα είναι 2 εξεταστικές. Μάλιστα. Ιανουάριο και Ιούνιο. Πάρα πολύ ωραία. Και πόσοι Έλληνες φοιτητές έχει? Υπήρχε περίοδος που οι Έλληνες φοιτητές ήταν τα 3/4 των φοιτητών μας. Α, μάλιστα. Λόγω του ότι γνωρίζουν το πώς λειτουργεί ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Τώρα είμαστε γύρω στο 60-65%. Τα δίδακτρα έχουν αυξηθεί? Όχι, είναι τα ίδια εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Περίπου, γιατί πόσα μιλάμε, βέβαια αυτό διαφοροποιείται ανάλογα, ναι, ανάλογα με το μάθημα, ναι. Ναι. Να σας πω ένα περίπου, τα μεταπτυχιακά είναι γύρω στα 5.200-5.400. Τα προπτυχιακά ξεκινάνε από 7 μέχρι 8.400. Ανάλογα με το πρόγραμμα πάντα. Το οποίο πληρώνεται, όπως είπαμε, σε βάθος χρόνου. Δεν θα εξοφληθεί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε να μας προσθέσετε κάτι άλλο, κάτι που θεωρείτε σημαντικό και ότι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά που πρόκειται είτε να φοιτήσουν τώρα για πρώτη φορά είτε να κάνουν το μεταπτυχιακό τους? Ναι, ναι. Απλά να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου. Είναι απλή διαδικασία της αίτησης. Και το σημαντικό είναι ότι είναι ανοιχτός ο αριθμός των θέσεων, άρα όποιος συμπληρώσει σωστά την αίτηση και υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα, που είναι απολυτήριο ή πτυχίο, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Μπαίνει στο πρόγραμμα.